Κοίτα, δεν λειτουργεί η γιαγιά της φορτούς μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω γιατί λόγω, δεν θα τους εξετάσω τώρα. Αλλά είναι η έλλειψη αυτή της παρουσίας του παππού και της γιαγιάς, είναι φοβερή, φοβερή έλλειψη. Είναι καθοριστική, αρνητικά. Ο παππούς και η γιαγιά ήταν πάντα οι φορείς της παράδοσης. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να ακούσετε το Αγιορείτικο Πάτερ, να φιλοξενούμε Αγιορείτικο μένα μοναχό, θα σας φανεί λίγο περίοδο. Πριν όμως, ταυτόχρονα είναι και γιατρός εκ των αριστούχων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικός παιδοψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής. Ασχολείται ειδικά με τις θεραπείες παιδιών, εφήβων, νέων και οικογενειών. Παράλληλα, κάνει σπουδές στο παιδαγωγικό, στα παιδαγωγικά και στην οικογενειακή ψυχιατρική. Έτσι, αποσπασματικά διαβάζω ορισμένα πράγματα από το βιογραφικό του. Είναι δυτικό μέλος πολλών κοινωνικών φορέων για τη διάδοση της ελληνικής αιμοδοσίας και δωρεάς των οργάνων του σώματος, καθώς και της Εθνικής Ενότητας Επιστημών της Θεσσαλονίκης. Το 61 ήταν στη Θεσσαλονίκη κοινωνική τηλεφωνική γραμμή, το ΣΟΣ, για νέους που έχουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Θύματα να μπορέσουμε να μην κατηγορήσουμε και εδώ. Κάποιος που έχει ένα πρόβλημα μπορεί να πάσει στιγμή να πάρει ένα τηλέφωνο, οπότε θα απαντήσει ο πατήρ Αντώνιος για να του δώσει την κατάλληλη συμβουλή. Νομίζω ότι είναι και εδώ το Πεσκάδο. Πάτε, μπορεί να μας το πείτε να πάτε. Εργάστηκε σαν ψυχοθεραπευτής στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Θεσσαλονίκης. Και σήμερα εργάζεται σαν ψυχοθεραπευτής, παιδιών και εφήβων όπως είπαμε, στο επίπεδο το οποίο έχει στη Θεσσαλονίκη. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος, και όπου είναι η γνωστή μας η κυρία Μανάβου, και επιστημονικός σύμβουλος του παιδικού χωριού ΣΟΣ. Δεν το εμένα, στο Φίλιο. Εσβέλη, δεν έχει καμία σχέση με το πρόβλημα. Να μην τα πω όλα. Εγώ να σας πω πώς ανακάλυψα τον πατέρα Αντώνιο. Μια μέρα βλέποντας τηλεόραση στο Y4 και κάποια άλλη μέρα ακούγοντας το αυτοκίνητό μου μία εκπομπή από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, άκουσα έναν ομιλητή που δεν ήξερα καταλήμα αν είναι ιερωμένος από το ραδιόφωνο. Και πραγματικά ενθουσιάστηκα τόσο με την εισήγηση την οποία είχε κάνει, αλλά όσο ιδιαίτερα με τις συζητήσεις που γινόταν με τους ακροατές, με τα τηλεφωνήματα που οποία έκανε και απαντούσε σε πάρα πολλά θέματα που απασχολούν τους γονείς γύρω από τα θέματα της εμπορικής των παιδιών. Και ακριβώς για αυτό το θέμα σήμερα τον καλέσαμε. Και το σπουδαίο είναι ότι ένας κληρικός και μάλιστα μοναχός, ο οποίος ανήκει στην Αγιορείτικη κοινότητα, όταν συνδυάζει το χάρισμα της ιεροσύνης με την επιστημονική γνώση και μάλιστα με την ψυχιατρική, που είναι πολύ ευαίσθητος κλάδος, νομίζω είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να έχει ένας μαθητής ειδικότητα. Ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμά που έκλεισε σήμερα το διακρίτη και να πούμε να διαζητήσουμε συγγνώμη την άλλη φορά που πάλι είχαμε κλείσει για δεύτερη φορά. Πάτε Ραντώνη, αλλά ήταν οι συνθήκες πολύ άσχημες και δεν θα είχαμε τον κόσμο τον οποίο έχουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε για τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστώ για την εκδήλωση και σήμερα βρίσκομαι σήμερα στην σχολή γωνιά μου τη Κατερίνη, μια τόσο αξιόλογη προσπάθεια και πολύ προσπάθεια
την αγωγή των παιδιών. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα αναλύετε και πάντοτε επίκαιρο θέμα. Πριν από λίγους μήνες με επισκέφθηκε στο ιατρείο στην Θεσσαλονίκη ένας νέος 18 χρονών με αλλεπάλληλες σαλάτες, καταπληκτική διάθεση και διαρκής φόβος ότι θα αρρωστήσει, θα πάει κάτι. Στη διάρκεια των συζητήσεων και σε αναζήτηση κάποιες πιθανής αιτιολογίες για όλα αυτά, μετά δεν είχε κανένα πρόβλημα σωματικής υγείας, προέκυψε ότι η ρίζα όλων βρισκόταν σε μια τεταμένη κατάσταση η οποία υπήρχε στο σπίτι και μάλιστα στη σχέση των γονέων του, όπου ο ένας ενεργούσε ερήμη του άλλου και ο δεύτερος πέρα μετά τον κατηγορούσε και τον υποτιμούσε και όλα αυτά δεν ήταν μπροστά στα παιδιά. Το πρέπει να αισθάνεται τόσο νέος ότι κλωτιζόταν πραγματικά τα θεμέλια της υγείας του, της υποστάσεώς του, όταν μάλιστα δεν μπορούσε να εκφραστεί και να αντιδράσει, αφού αγαπούσε και τους δύο και εκτιμούσε βέβαια και τους δύο. Γιατί είπα αυτό το περιστατικό, διότι πραγματικά γνώριζαν οι γονείς την σπουδαιότητα που έχει η συνεργασία μεταξύ τους για την αγωγή των παιδιών, πραγματικά θα έλεγα ότι θα εμπεδεύει τον κάθε δρέουσα σχολεία και θα ασχοληθούν πολύ περισσότερο με την αγωγή των παιδιών τους για να την πω ότι θα αποσυνώσουν αποκλειστικά στο εγώ αυτό. Έχουμε συχνά γονείς σε εμάς τους ειδικούς και ζητάνε συμβουλές την αντιμετώπιση κάποιων παρασταλμάτων των παιδιών τους, ιδίως όταν βγαίνει στην εφηβεία. Και ρωτάνε αν υπάρχει ρίσκο να παίξουν με ναρκωτικά, ανησυχούν και με AIDS. Μετά να πω ότι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε σωστά με την παρουσία των γονέων του, μέχρι την σχολική ηλικία, είναι σχεδόν φαίνεται ότι αργότερα δεν θα αντιμετωπίσει σοβαρούς κλειδονισμούς στην ανάπτυξή του. Γι' αυτό λέω συχνά στους γονείς ότι η καλύτερη επένδυση για ένα παιδί δεν είναι να βάλεις κάποια λεφτά στην τράπεζα ή να προχωράσεις κάποια κτήματα ή κάποια διαμερίσματα, δεν ξέρω τι άλλο, που σήμερα όλοι οι γονείς αγωνίζονται για αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι να αφιερώσει λίγο παραπάνω χρόνο για το παιδί. Αυτό πραγματικά θα σε γλιτώσει αργότερα από πολλαπλά συγκεκριμένα χρόνο αλλά και χρήματο και από προσδόκιμου του πελάτε. Έχουν αναφερθεί πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τα θέματα αυτά τη ψυχολογία που αφορούν στη σχέση των και παιδιών και τα παιδιά και του γονεί. Πάλι σε αυτέ τι μέρε κυκλοφορεί κάποιο βιβλίο έτσι που εκδίδει εξωτερική διαγωνία σε αυτήν και αναφέρεται ακριβώς και στη συνεργασία των παιδιών και των γονέων και οι συγγραφέες είναι το φορμό νέος. Γι' αυτό ακριβώς και σκεφτήκαμε, ενώ έχουμε αρκετά πολλά και υποθέτωσα πολλά, να περιοριστούμε μόνο σε αυτό το θέμα και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάνω απ' όλα, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούν οι γονείς στη σχέση της συνεργασίας μεταξύ τους και με τα παιδιά, ποιο είναι η στόχη της αγωγής. Είναι να βγάλουμε παιδιά επιστήμονες, να βγάλουμε ταλέντα, συνεχιστές ίσως στην επιχείρησή μας ή στο επάγγελμά μας. Είναι το να βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν όρημοι άνθρωποι, ελεύθεροι, ανεξάρτητοι, να αναπτύξουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά αυτούς, να γνωρίσουν το νόημα της ζωής. Αλλά όχι μόνο το νόημα της ζωής, αλλά και τις πέρα του τάφου προοπτικές. Γιατί όχι να γίνουν συνειδητά μέλη της εκκλησίας. Και γνωρίζω ότι πολλοί των παρισταμένων είναι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Τόσο ώστε αργότερα να μπορέσουν να επιλέξουν μόνοι τους την πορεία που θα ακολουθήσουν για να είναι ευτυχισμένοι. Έρχονται γονείς παιδιών έτσι στην εφηβεία, να φάσουν πια στην εφηβεία, να με ρωτήσουν πόσο τα θέλουν τα παιδιά στην εκκλησία. Και ειδικά σε αυτήν την ηλικία, γιατί ανησυχούν τότε ιδιαίτερα τις παρέες τους, να μην παραστραβήσουν. Να πούμε ότι είναι αργά. Ας μην απογοητεύσουμε, όμως ας το προσέξουμε να μην φτάνουμε στα όρια και να ανησυχούμε. Αλλά πρέπει από νωρίς πρώην να δείξουμε την ενδιαφέρον μας. Διότι όταν χτυπάει η καμπάνα να συμμετέσχουν την Κυριακή και
Πρέπει το παιδί αυτό να το κάνει στην Εκκλησία. Και η μητέρα σκέφτεται και του λέει ότι έχω τα εμένα, πού να το σηκώσω τώρα, σου να τα λεωρήσω και τα λοιπά, να το κουράσω. Όταν όμως έγινε το φροντιστήριο του, δεν τη είδα τα παιδιά τη Κυριακή και τα θεωρηθεί να κάνουν φροντιστήριο. Εκεί η μητέρα θα το ξεκινήσει. Να διαβάσει. Για να πάει στο φροντιστήριο, να αποδώσει, να γράψει καλά. Γιατί? Γιατί σήμερα κυνηγούν επιδόσεις, κυνηγούν επιτυχίες. Με αποτέλεσμα όμως κάποια στιγμή βεβαιάζουμε επιστήμονες από την πλάση των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι το δεύτερο σημείο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η σημασία του τι αγωγή θα δώσει στο παιδί. Τα παιδιά περνάνε πολύ γρήγορα και πολύ πρόβλημα. Και όταν κάνουμε παιδί, θα σκεφτούμε τι μηνύματα θα περάσουν στο συναγά. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να έχουμε από την αρχή της αγωγής το μυαλό μας στους στόχους τους οποίους έχουμε στην αγωγή των παιδιών. Γιατί αναφερόμαστε ειδικά σε το θέμα στη συνεργασία των δύο γονέων. Η συνεργασία είναι ένα πράγμα, θα έλεγα, φυσικό, δεδομένο, πολύ φύσιο. Αφού δύο γονείς πάντοτε θέλουν να δώσουν ένα παιδί. Και αυτό είναι κάτι που όμως στο ζωικό βασίλειο συμβαίνει. Έτσι θέλει ο Θεός. Από ένα πατέρα και μια μητέρα θα γίνει ένα παιδί. Ενώ θα μπορούσε να παρέλθει από ένα άνθρωπο, για παράδειγμα. Αλλά ειδικά μετά στον άνθρωπο δεν εξυπηρετεί μόνο την επικοινωνία το γεγονό αυτό, δηλαδή το όνειρο που έρχεται από δύο ανθρώπου, από τον πατέρα και την μητέρα, θα έχει τεράστια ψυχολογική αλλά και κοινωνική αξία και σημασία. Θα μπορούσε να πει κανένα ότι πολλέ φορέ το αποτέλεσμα τη αγωγή εξαρτάται περισσότερο από την απόδοση τη συνεργασία αυτή μεταξύ των δύο γονέων, παρά από το περιεχόμενο τη ίδια τη αγωγή. Για παράδειγμα, όσο καλή και να είναι η διαγωγή, μέσα σε ένα σπίτι που υπάρχουν συχνέ και άνετε συγκρούσει μεταξύ των γονιών, το αποτέλεσμα βέβαια θα είναι μια αλόγωτη συμπεριφορά των παιδιών, απώλεια του χαοτικού κόσμου των οποίων διαμορφώνουν. Είναι ανάγκη λοιπόν να δοθεί έμφαση από του γονεί για την βελτίωση τη ποιότητα τη συνεργασία του, όχι μόνο για δικό του όφελο, γιατί το αξίζουν και οι ίδιοι βέβαια, αλλά και για το καλό των παιδιών. Ας πούμε δύο λόγια για ένα κεφάλαιο το οποίο ονομάζεται οικογενειακό κλίμα και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών. Γνωρίζουμε ότι το κάθε παιδί κληρονομεί από τους γονείς του κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα στο κατάλληλο περιβάλλον θα εντελεχθούν και θα διαμορφωθούν έτσι ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα είναι ο χαρακτήρας του παιδιού. Αναμφισβήτητα το πρώτο και ουσιαστικότερο περιβάλλον για το παιδί είναι η οικογένειά του. Η επίδρασή τη αρχίζει ακόμα από την εποχή που το βράδυ είναι στην κοιλιά τη μάνα. Από ίδιου κρύβει τη καρδιά τη, την ανάσα τη, να κυκλοφορούν μέσα στο σώμα τη οι ορμόνες και οι χειρίε τη κυκλοφορία τη. Έτσι, αυτόματα και είναι επιστημονικά δεδομένο τον εαυτό, η χαρά και η ειρήνη τη μητέρα μεταλλικίζονται και γίνονται ζωή του μωρού τη. Από τότε πρώιμα ακόμα είναι δυνατό το παιδί, το μικρό παιδί, το έμβριο, να νιώσει το παλικό χέρι το οποίο το αγγίζει μέσα από το σώμα της μητέρας του και αδιόρατα να αντιληφθεί την παρουσία των δύο γονιών. Είναι το μυστήριο μιας νέας ζωής. Αργότερα πάλι, μετά το θεωρησμό, θα υπάρχει και πάλι η πατρική αγκαλιά, όχι μόνο για να κουβαλάει τις σπάνιες και τα γάλα του μωρού, αλλά να το αναβάλει, να το παίξει, να τον αγωγήσει, να του λέει παραμύθια και όλα αυτά που ένα καλό γονιό κάνει. Ποιο μπορεί να θεσπίσει σήμερα ότι η αγαθή σχέση μεταξύ των δύο γονέων είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Γι' αυτό και το συζητάμε προκαρτικά με έναν δικά και γονεί να μα συμβουλευτούν για την ανάπτυξη και τα προβλήματα των παιδιών του και ζητάμε να έρθουν και οι δύο γονεί. Μια σωστή σχέση αγάπης και κατανόησης, αλληλοβοήθειας και συγχωρητικότητας, μέσα από την ομαλή και επαρκή επικοινωνία, οπτική, προεκτική, σωματική, θα αποτελέσουν το ιδανικό οικογενειακό κλίμα για να ευδοκιμήσουν την ίδια δραστή. Αγάπη σημαίνει ότι προσπαθώ να καταλάβω τι αρέσει και τι ευχαριστεί στον σύντροφό μου. Είναι ενδιαφέρον να βλέπετε πολλές φορές όταν έρχονται ζευγάρια στη θεραπεία μας και λίγοι διαπιστώνουν οι ίδιοι κάποια πράγματα που κάνει ο ένας απέναντι στον άλλον.
και εκνευρίζει ο ένα από όσου έχουν καταλαβαίνει. Με αποτέλεσμα να συγκεκριμένει την κοινωνία ακόμα και την κοινωνία. Αγάπη σημαίνει πριν από όλα ότι προσπαθώ να καταλάβω τα χαρακτήρα και τι ευλαβίε του άλλου, ούτως ώστε να αποφύγω την πληγό σου. Αγάπη σημαίνει απαραίτητα σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου. Αγάπη σημαίνει να ανέβουμε τα ελαττώματα και τα λάθη. Παράλληλα, επιδιώκω να τον βοηθήσω να ολοκληρωθεί εκείνο σαν άνθρωπο. Θα πείτε, καλά είναι όλα αυτά, αλλά πώς να τα εφαρμόσει κανείς. Το πρώτο που λέμε είναι η βούληση, ασφαλώς. Και μετά, ότι δεν πρέπει κανένας να κάνει γρήγορα συμπεράσματα, που σημαίνει ότι χρειάζεται να μελετάνε το κάθε πρόβλημα, να το συζητάνε, να το συζητάνε κάθε γονιό με τον σύντροφό του. Ακόμα και αυτό το θέμα της συζήτησης δεν είναι οδικά για να το πετύχουν ικανοποιητικά. Κατασκευή δεν χρειάζεται να το βάλουμε σαν πρώτο στόχο, δηλαδή το να βελτιώσουμε το επίπεδο συζήτησης αλλά και την επικοινωνία. Αυτό σημαίνει θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στον άλλον, αλλά και να περιορίσουμε τον εαυτό μας στην κατάλληλη στιγμή, ώστε να μην βλέπουμε πάντα εμείς η ίδια την παράσταση. Ακούω να λένε πολλές γυναίκες ότι ο άντρας τους δεν βοηθάει να εργάζεται στο σπίτι. Όταν όμως αναλύονται τα πράγματα, βλέπει κανείς ότι εκείνες έχουν ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης. Διότι όταν πάει να κάνει κάτι εκείνος, αρχίζουν τις φωνές ότι δεν το έκανε καλά. Ότι αυτές το φέρνουν αλλιώς κλπ. Όσες πλέον σου αρχίζει το συμπέρασμα, ότι μόνο ό,τι κάνουν εκείνες γίνεται σωστά και άλλα ο άντρας δεν πρέπει να καταλήγει. Και δίνω έμφαση στο θέμα αυτό γιατί και σήμερα όπως και συνήθως σε αυτές τις ευκαιρίες οι ιδέες είναι αυτές οι οποίες παρακολουθούν αυτές τις εκδηλώσεις και θα ίσως είναι αυτό άξιον παρατηρήσεως και συζητήσεως ενδεχομένως από ό,τι θα έχουμε όλα να συζητήσουμε. Πολλά πράγματα οι άντρες τα θεωρούν αυτονόητα. Ενώ για τις γυναίκες έχουν σημασία οι επισημάνσεις. Για παράδειγμα, εκείνοι που να μην εκφράζουν πάντα τα συναισθήματά τους ή να τα εκφράζουν με έμεσο τρόπο. Λόγω χάρη που να πει ο άντρας ότι σου απόλαυσα κάτι που σου αρέσει. Αυτό σημαίνει σίγουρα ότι νοιάζονται για σένα, τους αγαπώ. Αλλά ίσως η γυναίκα θα περιμένει να το ακούσει με διαφορετικό τρόπο το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να λέμε υπόψη μας αυτές τις διαφοροποιήσεις. Αλλά να είναι μια να κοινοποιούμε τις σχέσεις μας για το πώς εκτιμούμε ορισμένα πράγματα. Έτσι ώστε να τροποποιούμε ανάλογα η συμπεριφορά μας και να προσαρμόζεται ο ένας στον άλλον. Μερικές γυναίκες ασκούν έντονη κριτική στους άντρες τους, γιατί έτσι νιώθουν ότι τα καταφέρουν καλύτερα. Ίσως και για να ιεροποιήσουν τον εαυτό τους. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνετε ότι έτσι οι άντρες μπορεί να ψυχραίνονται, διότι εκλαμβάνουν την στάση αυτή σαν μη αναγνώρισή τους από τον σύντροφό τους, με αποτέλεσμα να μην αποδίδονται αυτοί στο συστηματικό τομέα. Τότε ξεκινάει ένας άλλος κύκλος, που είναι βέβαια δύσκολο να σπάσει. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή και συνηθίζω έτσι καμιά φορά να θυμηθείς, να σας θυμίζω ένα πολύ ωραίο μύθο του Εσόπου που αναφέρεται στον Βοριάκη, στον ήλιο που παραδείγμα στη δύναμη και στα πάνη κάπου του Οσκού. Και ξέρετε πραγματικά να το θυμόμαστε ότι κάποτε, λέει και ο Εσόπος, ο Βοριάκη και ο ήλιος παραδείγμα στη δύναμη. Και λέω, Βοριάκη, και εγώ θα πάρω την κάπου του Οσκού. Θα την κλέψω. Και το λέει ο ίδιος δική μας. Ξεκινάει λοιπόν ο Μουλιάς και φυσάει, Αλλά όσο φυσάει, τόσο ο Μοσχός πλήγεται στην κάμπα και σφίγγεται. Και λέει, και ο ίδιος, άσε με τώρα εκεί πέρα να δοκιμάσω. Βγαίνει λοιπόν ο ίδιος από τα σύννεφα και ζεσταίνει, ξεκουμπώνεται ο Μοσχός, χαλαρώνει την κάμπα του, ζεσταίνει περισσότερο, τη βγάζει και την πετάει. Και το δίδαγμα από αυτήν την ιστορία, ότι ακριβώς πολύ περισσότερα πράγματα μπορούμε να πετύχουμε με τον τεχνικό τρόπο παρά με το αγρίμα. Και αυτό ισχύει βέβαια και για τα συγκεκριμένα συστήματα, αλλά ισχύει βέβαια και για τα παιδιά. Και θα σας πω ότι γνωρίζω πολλές γυναίκες που δεν διεκδικούν με φωνές το δίκιο τους και την άποψή τους, αλλά έφτασαν στο σημείο μετά από καιρό οι άντρες τους να μην κάνουν ούτε μία ενέργεια ακόμα δεν ζητήσουν τη δική τους γνώμη. Και τελικά θες να είναι που επηρεάζουν τα πράγματα και κινούν τα μήματα, να το πούμε έτσι. Αντίθετα, οι κοινές οι οποίες από την πρώτη στιγμή
διεκδικούν επιχειρήματά του εντό εισαγωγικών να εφαρμόσουν σχολαστικά νομία σου και μία μου, το αποτέλεσμα είναι το σπίτι και δύο μάχε και στο τέλο μπορεί να διηγηθούν και στο διαζύγιο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καταλάβει το σύντροφό μα. Όπω δείχνουν στα παιδιά μα. Και πρέπει να δείχνουν. Γιατί τα δικαιολογούν να κάνουν λάθο και δικαιολογούν να τα πούνε. Οι διαφορέ μέσα στο κανάλι μπορεί να είναι ένα αντικείμενο προσοχή και των δυο. Και όταν ενοχλούν, να προσπαθεί ο καθένα να στρογγυλέψει τι ανομαλίε του για να συμπλησιάσει τον άλλον. Αυτό δεν είναι η καθημερινή υποχώρηση και σαν παρασυρώμαστε από το πνεύμα τη εποχή, αλλά είναι ολιμότητα χαρακτήρα για τον καλό των δύο. Αντίθετα, όταν ένα πετράει τα δικαιώματα του άλλου με τη μεζούρα, ζυγίζει τι δουλειέ ή τι υπηρεσίε που προσφέρει για να αμυνθεί ανάλογα με το δεύτερο που αφορά την μεταξύ των νέων συζύγων, σίγουρα έτσι δημιουργούνται αρνητικέ συνθήκε που θα καταλήξουν σε προσφυγέ και πραγματικέ εμπειρίε που τελικά απογοητεύονται θα έρθουν το παιδί. Το παιδί είναι ο καρπό τη ανάγκη των δύο γονιών και πρέπει να σα πω ότι δεν του ξεχωρίζει στη συνείδησή του, άσχετα αν ο καθένα παίζει διαφορετικό ρόλο σε κάθε φάση τη ζωή του. Η ιδιότητα τη σχέση των γονιών αντανακλάται στο αίσθημα ασφάλεια που έχει το παιδί, αλλά παράλληλα και στην αδιάκοπη συμμόρφωση με τι αρχέ που του δίδονται στα πλαίσια τη αγωγή. Έχω πολλέ φορέ που σκέφτομαι, μα τι να κάνω, δεν μα ακούνε για παιδιά. Ναι, πρέπει να δώσουμε σημασία και στο ζήτημα αυτό τη συνεργασία και το πώ γίνεται η συνεργαγή και η επικοινωνία μεταξύ των γονιών. Δηλαδή, αν δεν γίνει σωστά αυτή η συνεργαγή και η επικοινωνία, τότε φυσικά χάνουμε το παιδί και στι υπακοή των παιδιών. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι μεταγραμμένη η σχέση με τον γονιό, τότε βλέπουμε προβλήματα στα παιδιά και στη συναισθηματική του ζωή, ακόμα και στην πρόοδο του στο σχολείο. Βέβαια, οι απόψει αυτέ δεν πρέπει να μα κάνουν σκεφτούμε ότι για όλα αυτά είναι γονεί. Δεν είναι θέμα αυτό το λόγο που συναντώ και να σα πω ότι φαίνεται. Το αντίθετο, μέσα από αυτέ τι συζητήσει θέλουμε όσο το δυνατόν να αφοενοχοποιήσουμε του γονεί. Διότι ένα γονιό που αισθάνεται έρωμο δεν μπορεί να κάνει σωστή αγωγή. Και ένα από τα πλεονεκτήματα του κέντρου που έχουν οι γονεί να συζητήσει τα τέτοια, μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο και θέλω να πάρει μερικά πράγματα. Είναι να νιώσει μια καλύτερη αυτοπεποίθηση στον εαυτό του. Αυτό αυτομάτω τον δίνει να είναι σε μια πολύ καλύτερη θέση αγωγή και να αντιστοιχεί και πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν είναι το θέμα τη θέματα για όλα. Στο κάνω κάτι και μεγαλώσαμε με τα δικά μα προβλήματα. Τότε δεν υπήρχαν και οι υπεροψυχέ που ήταν οι ειδικοί που είναι πολύ δύσκολο να συμμετέσχουν για να μα βοηθήσουν. Και από τα παιδιά μου πιστεύω ότι υπάρχει γονιό που να ισχυρίζεται ότι είναι τέλειο σε όλα. Αλλά όμως η πρόκληση τη ζωή είναι να θέλει να γίνει ο καθένα από εμά καλύτερο με αυτή την ημέρα. Τόσο η δημιουργική του ωραιότητα και η υπεροποίηση, αλλά βέβαια όσο και το καλό των παιδιών. Και τόσο που δεν συζητάμε όλα αυτά, ακριβώ σημαίνει ότι θέλουμε ακριβώ αυτό το πράγμα να γίνουμε πιο καλοί και πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο μα. Όσο στο περιεχόμενο τη αγωγή, είναι φυσικό ότι θα υπάρχουν και διαφορετικέ απόψει στο μεταξύ των γονιών. Αφού ο καθένα μεγάλωσε διαφορετικά και έχει διαφορετική φιλοσοφία ενδεχομένω. Εδώ άξιζε σίγουρα πάρα πολλά πράγματα μια συμβουλευτική πριν από το γάμο. Μια σχολή γονέων που θα προετοίμαζε μετά τα ζευγάρια πριν έρθουν στο γάμο. Και βέβαια δεν βλέπω πάρα πολλά έτσι μια ζευγάρια εδώ σήμερα και συνήθω σε τέτοιε εκδόσει. Αλλά το ζητούμενο όμω είναι έστω και εκ των υστέρων να προσπαθούμε να βρίσκουμε τον τρόπο για να συνεργαστούμε. Ας πούμε ότι στο συγκεκριμένο θέμα, σε ένα θέμα συγκεκριμένο, θα εφαρμόσουμε την άποψη της μητέρας. Σε άλλο ζήτημα μπορεί να εφαρμόσουμε την άποψη του πατέρα. Ή άλλοτε και μακάρι το λόγο να βρίσκεται και σύντομη μετά από σκέψη και συζήτηση σε κάθε συστηματοποιημένο που προκύπτει. Λίγα πράγματα τώρα όσον αφορά το κεφάλαιο, πειθαρχία και αρνηθή. Συχνά η αγωγή του παιδιού αγαπητοί μου ταυτίζεται με τη λέξη πειθαρχία και όχι σπάνια με τη λέξη τιμωρία. Δεν είναι έτσι όπως τα πράγματα. Αγωγή του παιδιού χωρίς σεβασμό στην προσωπικότητά του και ολοκληρωτική απόδοχή του, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του, δεν είναι δυνατόν να γίνει.
Αυτό είναι να το δουλέψει κάτω από κάθε γονιό και να βοηθεί το παιδί του όπω είναι. Και όχι όπω θα ήθελε εκείνο να είναι. Θα μπορούσαμε να το πούμε διαφορετικά. Να δείξουμε αγάπη χωρί καρδούλα και εκφράσει. Και αυτό μεταφράζεται βέβαια όχι μόνο σε λόγια, αλλά και σε ανάλογη συμπεριφορά. Είναι φυσικό να υπάρχει διαφορετική απόκριση στις εκδηλώσεις των γονιών ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Άρα δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι η εκδήλωση αγάπης είναι πρωτόκολλο για παράδειγμα μόνο της μητέρας ή η επιβολή της τάξης και της πειθαρχίας και πρωτόκολλο του πατέρα. Υπάρχει εντύπωση βέβαια ότι ο πατέρας είναι συνήθως πιο αυστηρός και η μητέρα πιο ελαστική. Ίσως πράγματι θα ταξίσει στις όλες περιπτώσεις. Αν και παρατηρώ ότι στη σφαιρική κοινωνία υπάρχει μια τάση ο πατέρας είναι πιο ελαστικός. Και ίσως αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αναπληρώσει το χαμένο έλεγχος για καλύτερη κοινωνία του παιδί. Δεν θυμάμαι ότι ο πατέρας, δυστυχώς και η μητέρα, σήμερα λείπουν πάρα πολλές φορές στο σπίτι. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να έχουμε την ευελιξία, ώστε να είναι άκαμπτη και τυποποιημένη η συμπεριφορά μας πάντοτε, τουλάχιστον σε θέματα δευτερεύοντα. Στα πλαίσια επίσης της συνεργασίας των δύο γονιών, έχει σημασία να μην υπάρχουν διαφορετικά αντίθετες απόψεις και μάλιστα αυτές να εκφράζουν τα δικά μας το παιδί. Ας γίνει μια διάσκεψη μεταξύ των πατέρων, μια συζήτηση και ας αποφασιστεί η κοινή γραμμή. Ή ας αποφασιστεί ποιος είναι υπεύθυνος σε κάθε υποτομέα, σε κάθε δεδομένο ζήτημα που αφορά το παιδί. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ξέρω ότι εφαρμόζουν πολλοί γονείς στα σπίτια τους, μπορούν να εκφράσουν και οι δυο την πολιτική τους σε διαφορετικές περιστάσεις. Εξάλλου, σε περιπτώσεις τιμωριών που μπορεί να τραυματίσουν το παιδί, και μάλιστα όταν ο ένας είναι εξαιρετικά θυμωμένος, τότε ο άλλος μπορεί να είναι λίγο πιο ελαστικός, να διαφοροποιείται με κάποια ανοχή και μάλιστα στα νεκρά παιδιά του, ώστε να μην είναι το κάνουμε έτσι τραυματικό για το παιδί. Όσον αφορά τα όρια, είναι σημαντικό να βάζουμε πάντοτε τα όρια στη συμπεριφορά του παιδιού. Τα όρια σήμερα ζούμε δυστυχώς σε μια κοινωνία χαοτική, θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει, που υπάρχουν παρεξηγημένες απόψεις πάνω στο θέμα αυτό. Η έλλειψη ορίων και θεωρείται ας πούμε ελευθερία. Έχει ταυτιστεί η αισιοδοσία την ελευθερία. Όμως τα όρια μέσα στην οικογένεια είναι οι προδιαγραφές της οικογένειας που θα το βοηθήσουν άλλο να προσαρμοστεί στη ζωή, στους κανόνες της κοινωνίας. Και αλλιώς ένα παιδί που δεν βάζουν τα όρια. Και αυτό θα έχουμε προβλήματα εμείς, αλλά και το ίδιο θα πάσει για την υποφέρεια την τρίτη συμπεριφορά του. Διότι αυτά είναι τα οποία θα του βοηθήσουν να υποτάξει τις επιθυμίες του, να διαμορφώσει το χαρακτήρα του. Είναι σπουδαίο λοιπόν να είναι ξεκάθαρα αυτά τα οποία και μάλιστα και στους δύο γονείς. Δεν μπορέσουμε να λέει ο ένας γονιός ότι θα γυρίσει ό,τι ώρα θέλει το βράδυ του, και όμως σπουδαίο θα γυρίσει ώρα 9. Η καλή συνεργασία απαιτεί να συζητήσουν το θέμα και να βρουν μια λύση. Την οποία θα προωθήσουν. Διαφορετικά το παιδί θα μπερδεύεται συνεχώς. Δεν θα ξέρει τι τακτική να εφαρμόσει ή στην καλύτερη περίπτωση θα εκμεταλλεύεται την σύγχυση αυτών των προβλημάτων προς όφελό του. Ένα άλλο φαινόμενο το οποίο ακούγεται μερικές φορές είναι αυτό που λένε οι πατεράδες στη γυναίκα τους, ότι εγώ σου έχω εμπιστοσύνη, χειρίζω αυτό το θέμα όπως θέλεις. Προσωπικά θα έλεγα ότι αυτή η στάση ενέχει αρκετούς κινδύνους για την αγωγή. Στο τέλος τέλος μπορεί να κρύβει και μια απορθυμία να ευλαβούμε ενεργά το παιδί μας. Ένα βαθμό ευθυνότητας, αν θέλετε. Τόσο οι ίδιες αποφάσεις, όσο οι ίδιες συνέπειες και τα αποτελέσματα. Γιατί έρχεται μετά ο άλλος και λέει: Κοιτά, το παιδί σου έτσι πώς έγινε. Και μην παιδί σου, δεν παιδί σου, είναι παιδί σου, παιδί σου, και το γιο. Και εσύ είσαι συνυπεύθυνος. Και εσύ πρέπει να ενδιαφέρεσαι για όλους τους τομείς της αναπτύξης του. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι οι μητέρες δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε αυτό, αλλά να βάσουν μέσα στα προβλήματα και τους πατεράδες. Έστω και να αυτό σημαίνει ότι στην αρχή θα τους ενθαρρύνουν μετά από τα ίδια και να τους δώσουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Γιατί πραγματικά οι πατεράδες μπορούν να έχουν μια δεξιότητα σε ορισμένα θέματα στην αρχή. Άρα σε τελική ανάλυση αυτό θα τους βοηθήσει να έχουν καλύτερη επικοινωνία και δέσιμο με τα παιδιά. Τα χατήρια. Τι είναι τα χατήρια.
Μπορεί το αγοράσει με διαφορά, κάνει λάθο. Είμαστε ήδη κάθε φορά που περνάμε μπροστά από ένα περίπτερο. Μέχρι που να παίρνουμε πανάκριβα τεχνική, το οποίο δεν είναι βάση. Είναι εκτρέχοντα το παιδί να κοιμάται παρέμβαση του γονεί του, όταν εκείνο του πείσει. Αλλά με πρέπει να παιδιά το να επιτρέπουμε να πηγαίνουν με παιδί με παρέα. Και σε κάθε ψυχαγωγική ευκαιρία που έχει καταστήσει. Χωρίς να ξεχάσουμε αν του ωφελεί ή αν του λάβει. Ακούστε μια φορά κάποια παιδιά να λένε ότι με παράδειγμα η ομάδα μας έχει την αντίρρηση. Όλα τα που μας δίνει κρυφά. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα. Διότι δεν υπάρχει πραγματικά σε μεγάλη περίπτωση αυτό να υποσχάθει ο ένα ο μέσο κύριο του άλλου. Γιατί, για να φανεί εαυτό. Στην αρχή δεν μπορούν να κολακεύουν τι συγκλονίσει των παιδιών. Αλλά στο τέλο όμω θα γίνει παιχνίδι του. Θα μάθουν με δεξιότητα, με δεξιοτεχνία να το χειρίζονται και γνωρίζουν να χειρίζονται τι ερμηνείε των παιδιών πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Μου έλεγε κάποια μια γυναίκα, η οποία ο άντρα τη ξεκόλυψε τέλο πάντων με κάποια άλλη, ότι αφού του λέει για το σπίτι, άρχισε να κάνει μια γόνα, θα πήγε στα παιδιά. Και τα πει πάρα πολύ. Στον άλλο πήρε λέει ένα κομπιούτερ αυτή τη στρατησία και άλλη. Στον άλλο προχθέ λέει πήρε 30.000. Στην άλλη έκανε ένα ταξίδι στο εξωτερικό αμέσω. Με υποσχέθηκε στο ΕΕ. Ο Λόξο Κοφάνη λέει ότι ζητούσε τα παιδιά να γιούσαν δυσκολίε. Δεν είχε πράξει το γέλιο, γιατί στο σπίτι. Ναι, αλλά αυτά είναι ένα θεαρό μπροστά του. Αν δεν προσέξω. Γιατί τα παιδιά έχουν ευαίσθητε σχέδια και αντιλαμβάνονται τι σκοπιμότητε όλων αυτών των πραγμάτων. Και στην τελική ανάλυση, ποιο του αγαπάει πραγματικά και την άλλη, και ποιο το κάνει για λόγου, α πούμε, λίγο κοπηγού. Και θα το αναλύσουν βεβαίω αργότερα αυτό ο οποίο ειλικρινά τα αγαπάει. Αναφορικά τώρα με τη συνεργασία των γονιών για το σχολείο του παιδιού. Πολλέ φορέ οι μητέρε παρακολουθούν ότι οι άντρε δεν ασχολούνται στο σπίτι με τα παιδιά. Για παράδειγμα, το διάβασμα του σχολείου. Πραγματικά πολλοί πατεράδε μπορεί να καταφέρουν τόσο καλά όσο εκείνε. Ή απλώ να μην έχουν την υπομονή. Ή απλώ να φοβούνται να το επιχειρήσουν. Τότε ακριβώ και εδώ θα χρειαστεί μια εμφάνιση. Γιατί όχι. Η οποία όμω στο τέλο μπορεί να βοηθήσει σε ό,τι είναι η βοήθειά του, όπω το βλέπουμε προφανώ στην πράξη. Μια περίπτωση μια μητέρα που ήταν πάρα πολύ άγχο και για το παιδί το οποίο δεν μπορούσε να δώσει καθόλου στα θύματα. Γιατί η μητέρα είχε ήδη βάθο στο παιδί τη. Ώσπου μετά από κάτι δική μου παρέμβαση, ανέβαλε ο πατέρα. Λέω, άσχετε εσύ, καταλάβει μόνο σου. Ο οποίο είχε μόνο την ψυχραιμία την παιδιά και είχε πρόβλημα, δεν ήταν μικρό να είναι τόσο λάθο, αλλά ακούγε το βιβλίο του άγχου και ξεκίνησε πάλι να αποδίδει στα θύματα. Λίγα λόγια τώρα για τι δυσκολίε που μπορεί να προκύψουν συνεργασίε μεταξύ των δύο γονιών και ενδεχομένω το τάξη των δύο δυσκολίε, θα μπορούσαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και πιστεύω ότι θα έχουμε τον χρόνο κατόπιν να ακουστείτε κι εσεί. Πιστεύω ότι στις μέρες μας έχουμε να βρέσουμε με πολλά προβλήματα και είναι δύσκολος πραγματικά ο λόγος του γονιού. Τα οποία άλλο δεν υπήρχαν, ήταν αισθητά τώρα. Για παράδειγμα, εγώ ήταν δύο σύζυγοι μας στον άνθρωπο που έχουν αλλάξει σημαντικά σε σχέση με παλαιότερες εποχές και εξακολουθούν στο να μεταβάλλονται. Η ιεραρχία, ο μητρικός ρόλος, τα κέντρα λήψης αποφάσεων, οι ηθικές αξίες. Ένα άλλο πρόβλημα που λέμε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει αγωγή μάλλον. Ένα τόσο σημαντικό θέμα παραμένει πώς αντιμετωπίζεται ακάθετο από την κοινωνία και από διαφόρους φορείς. Αν μπορούσε η κοινωνία μας να καταλάβει πόσο μεγάλη σημασία έχει το πράγμα, έχει επενδύσει πάρα πολλά στον τομέα αυτό. Και να ακόμαστε και πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίζουμε όσο πρέπει να κλείσουμε τις πηγές και προβλήματα. Όταν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη πρόληψη. Και ευτυχώς βοηθάει στον τομέα αυτό η ειδική πρωτοβουλία και η συνεργασία με τις σχολές μοντέλων που κάνουν και με άλλες ομαδικές δραστηριότητες και συμπέρασεις που έχουν διάθεση συζητήσεις και κύκλους όπως γνωρίζουμε. Τέλος, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη, όπως ξέρετε, ηθικών αξιών και ηθικών βάσεων σε προσωπικό επίπεδο που γίνεται περισσότερο ευαισθητή επειδή ακριβώς το κακό είναι εκείνο το οποίο φαίνεται πιο δυνατό και προβάλλεται δυστυχώς στο μετάλλιο.
αποστολές διαστάσεις σημαντικότερες. Αλλά εγώ σήμερα είμαι περισσότερο σαν ειδικός εδώ να το συζητήσουμε. Και ακριβώς υπάρχει, γι' αυτό το λόγο θέλω να τονίσω ότι δεν θέλω να υποτιμούμε τον ρόλο των συμβολικών, την συμβολική δηλαδή διάσταση. Επειδή βέβαια ότι κανείς ακριβώς δεν είναι ανάπτυξη, πρέπει να κάνει λάθη. Και σε ίσα αυτή η αντίληψη ότι μπορεί κάποιος να είναι ανάπτυξη, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην έγκανη ζωή. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι μετά το γάμο πλησιάζουν την εκκλησία και αρχίζουν να έχουν μια πνευματική ζωή σκεπτόμενοι ότι αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά του να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι πολύ καλό βέβαια, αρκεί να εφαρμόζονται και αυτό που αναφέρουν και που ζητάει ο Θεός για τη σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων. Γιατί μερικές φορές απαιτούν από τα παιδιά, χωρίς οι ίδιοι να εφαρμόζουν και να προβλέψουν και σε εμάς, και είναι κοινό σου είσαι. Πρέπει να συνεργάσουμε στα παιδιά να κάνουν μια ζωή που δεν κάνουν οι γονείς, πώς και να το κάνουν. Και αυτή η πνευματική ζωή πραγματικά μπορεί να επηρεάσει θετικά και τις ειδικές σχέσεις και στην εργασία και μπορούμε πολλά πράγματα να πούμε σε αυτό. Και ο καθένας είναι σίγουρος από εσάς θα μπορούσε να πει κάποια πράγματα. Έχουμε πει κάποια πράγματα για την αγάπη. Μια άλλη αιτή και ταυτόχρονα θεϊκή επιταγή που μπορεί να διεκδικηθεί μέσα από την συνεργασία αυτή είναι η συγχωρητικότητα. Πολύ συχνά τα κρατούμενα μέσα στο γάμο συσσωρεύονται μέχρι να δημιουργήσουν μια χαρά στη λάμη, η οποία θα του παρασύρει όσο από κάθε. Όταν όμως συγχωρούμε, τότε δεν υπάρχουν σύννεφα στη συντηρητική σχέση και κάθε μέρα μπορεί να είναι μια καινούργια αρχή για συμπόρευση. Μια διάσταση τη συγχωρητικότητα είναι και το να ζητούμε εύκολα συγγνώμη για το φταίξιμό μας και ακόμα περισσότερο για το ότι μπορεί να στεναχώρησε σε κάποιους δημιουργούς των άλλων. Γιατί είναι εύκολο δυστυχώς να δει κανένας το λάθος του άλλου παρά το δικό του φταίξιμο. Αλλά με τον τρόπο που θα λέγεται αυτό που θα εξηγήσεις και η παράνοια που μπορεί να υπάρχει μερικές φορές μέσα στον γάμο και μπορεί να φτάσει ακόμα και να μην διαλύσει μέσα σε ένα βαρύ κλίμα ειδικότητας και στην ακαρδίας. Όταν ωστόσο υπάρχουν δυσεκίδητα προβλήματα, ή και καπηλίδες, τότε ακριβώς πέρα από το ειδικό στο οποίο μπορεί να καταφύγουμε, υπάρχει και ο πνευματικός που ξέρουν ότι υπάρχουν και πνευματικοί ίδιες που έχουν κατάρτιση και ψυχολογική που μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν λύση, είτε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού να βοηθήσουν το ζευγάρι που είναι θεραπευόμενο. Όσο αφορά τα στα παιδιά, δεν υπάρχει καμία διαβολή από το παράδειγμα που θα του δώσουμε να συγχωρούν και εκείνα. Άρα βέβαια να ζητώ και συγγνώμη όταν πρέπει και να μην είναι απόλυτα στις κρίσεις τους. Διότι αυτό το πράγμα τους δυσκολεύει αργότερα στο να προσαρμοστούν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και να ταιριάξουν και με τους σύντροφούς τους και να κάνουν μια δική τους οικογένεια. Και ένας από τους βασικούς λόγους ίσως που σήμερα τα νέα ζευγάρια διαλύονται πολύ εύκολα είναι αυτός. Ότι δεν έχουν αναπτύξει τα παιδιά τις δεξιότητες αυτές να μπορούν δηλαδή να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα μεταξύ τους. Και δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο, διάβαζα χθε μια στατιστική, στο 15 των Αθηνών, ένα στου τρει γάμου μπορεί να διαλύει τόσο πολύ δηλαδή. Ένα στου πέντε έω ένα στου τρει γάμου διαλύεται σήμερα. Πέρα από αυτά τα γενικά που είπαμε για την αγάπη και την ανοχή, θα πρέπει να θυμόμαστε και ορισμένα θέματα τεχνική φύσεω, ούτω ώστε να προσπαθούμε να μην διαβολούμε τα γάμου και να μην φιναλτίζουμε τι σχέσει μέσα από το ζευγάρι. Υπάρχει μια μητέρα που έλεγε το παιδί της, δεν προλαβαίνουμε να θυσιάσουμε ο ένας κοντά στον άλλο. Και τη συνέχεια μας δημιουργεί κάποιο θέμα. Ούτως ώστε να είμαστε σε διαρκή ένταση. Αυτό δυστυχώς υπάρχει πολλές φορές και μεταξύ των συζύγων. Δηλαδή από καρδιά σε καρδιά. Δεν μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, έτσι ένα διάλειμμα. Και αυτό γίνεται ακριβώς γιατί στην πρόκληση ο άλλος απαντά με πρόκληση. Με κατεβασμένα μούτρα και προσβιώνει το πολύ διάστημα. Οπότε, όσο προσταθεί η ψυχοπολιτική ατμόσφαιρα, κάτι καινούριο θα ξεσπάσει και θα γίνει. Αν όμως αναβάλουμε τα πούμε το δίκιο μας για λίγο εκεί, δύσκολη στιγμή, που είναι και πρακτικά δεν θα να ζητήσουμε. Και το άλλο είναι καλεμένος. Τότε θα κοπάσει η χώρα και θα μπορούμε να τα βρούμε αργότερα. Ας καταλάβουμε ότι όταν κάποιος είναι θυμωμένος, δεν λειτουργεί καλά η δική του. Αλλά θέλει να ξεσπάσει συναισθηματικά.
την αδικαιωθεί, επειδή νιώθει αδικημένος και πληγωμένος. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε και αυτό, ότι δεν πρέπει να υποχωρούμε συνέχεια και αυτό να έχει συνέπεια την ολοσχερή εξαφάνισή μας από το προσκήνιο. Ο αντισημιτισμός δηλαδή. Είναι αναγκαίο να κοινοποιούμε τη γνώμη μας και τη διάθεσή μας, άσχετα αν δεν δημιουργούμε φανατισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλουμε στην κοινωνία και στην ενδεχόμενη τροποποίηση των απόψεων του άλλου με ωραίο τρόπο. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει μια μελέτη από αντίδραση, τότε ενισχύουμε την εντύπωση του άλλου ότι το περιφρονούμε. Και εκτός αυτού δεν θα βοηθάμε στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του και στην αναβάθμιση της συζυγικής σχέσης. Απαντούσε ένας σύζυγος στα πράγματα της γυναίκας του. Εσύ με έκανες έτσι. Δεν με βοήθησες να αλλάξω. Θα πείτε τι κάνει καλά. Αυτό το πράγμα μπορεί να πει μια αλήθεια όμως. Αυτό που έκανε προηγουμένως. Διότι αυτό το είδος υποχώρηση υπάρχει πολλές φορές, ιδίως σε τέτοιες γυναίκες που είναι ασθενές, έστω, ή εντός εισαγωγικών, και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό εφαρμόζουν το Ευαγγέλιο, δεν θέλουν να το θεωρούν. Στην πραγματικότητα όμως, δεν ξέρει κανένας που μερικές φορές με αυτόν τον τρόπο εκδικούνται τον σύζυγό τους. Και μάλιστα με μια εκδίκηση που μοιάζει με ψυχρή εκτέλεση. Γιατί τον νιώθει να τον κάνουν να νιώθει ότι βρίσκεται στο περιθώριο, ότι είναι ασήμαντος, ότι είναι άγνωστος στην οικογένειά του, καθώς αυτές έχουν καταλάβει όλα τα μόστρα, ας πούμε έτσι, και τα διακρίνονται από αυτές. Τον αφήνουν να φωνάσει και να αναλάβει μόνος του, χωρίς εκείνες να αντιδρούν στον παρανικό. Ενώ πέρα τις παιδιές μπορεί να αρχίσουν να αντιδρούν με μια μυστικό μάθεια για τον καλό τάχο των παιδιών, που όμως τα αποβάλλει από τον πατέρα τους. Είναι αυτό της υγείας ή είναι εφηλής πολέμους. Λέμε λοιπόν για την πνευματική ζωή, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε τις προϋποθέσεις, τις σωστές προϋποθέσεις που έχουμε για την πνευματική ζωή. Ο Χριστός ζητάει να αντιμετωπίσει τον σύντροφό σου σαν τον εαυτό σου, σαν το σώμα σου. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σε φιλιώνεσαι μαζί του κάθε στιγμή, ανεξάρτητα από τη δική του άσχημη συμπεριφορά, όπως και φυσικά εσύ και κάθε άνθρωπο. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν οι χριστιανοί σύζυγοι ότι η σωτηρία τους περνάει μέσα από τον σύντροφό τους. Και μάλιστα γιατί όχι μέσα από τη σωτηρία της δικής του σωτηρίας, της δικής του ψυχής. Είναι ανάγκη να συζητάει το ζευγάρι όλα τα θέματα που αφορούν στην οικογένεια, αλλά και τον καθένα χωριστά. Το ιδανικό θα ήταν να δεν έχει μυστικά μέσα από τον άλλο. Αν όμως γνωρίζει κανένας ότι ο άλλος δεν έχει να ακούσει ορισμένα πράγματα, τότε συχνά δεν είναι απαραίτητο να τον στεναχωρήσει και να τον αναστατώσει χωρίς λόγο. Ωστόσο, θα πρέπει οι σοβαρές συζητήσεις να γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Και όχι όταν ανταγώνουν οι δύο σύζυγοι κουρασμένοι μετά τη δουλειά τους ή νυσταμένοι. Θα πρέπει κανένας να είναι ξεκούραστος και νυφάλιος για να μπορέσει να απολώσει στην επίλυση ενός προβλήματος. Επίσης, να μην υπάρχει ένταση και ιδιωτισμός. Αν περάσει παρμόσια τους κανόνες, πιστεύω ότι θα διαπιστώσει μια θεαματική βελτίωση στη σχέση του με τον σύντροφο και κατά συνέπεια στην αγωγή των παιδιών. Βέβαια, σε κάθε συζήτηση υπάρχει η διάθεση και η προκαταλήψη των συμμετεχόντων και η δυσκολία για την κοινωνική του προβλήματος. Όταν δεν υπάρχει διάθεση, και το απλούστερο πρόβλημα θα μας οδηγήσει στη σύγκρουση. Αντίθετα, δεν υπάρχει καλή διάθεση και θετική στάση απέναντι στον σύντροφό μας, στα μια πραγματικά ελεύθερη μίμηση, τότε και το πιο δύσκολο πρόβλημα μπαίνει μέσα σε ένα κλίμα κατανόησης και αγωγής. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση, παρά και σχετικά καλή διάθεση και των δύο, να έχουμε δυσκολίες στην επικοινωνία. Και μην το ξεχνάμε αυτό, λόγω προβλημάτων στην προσωπικότητα του ενός και των δύο σύζυγων. Μπορεί να υπάρχει μια καλή διάθεση, αλλά υπάρχουν κάποια γράφη τα οποία συνεχώς έρχονται και ξανά έρχονται. Και οι κοινωνικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα και γνωρίζουν ότι πάρα τις προσπάθειες έρχονται στην επιφάνεια και ξανά έρχονται. Τότε ίσως χρειαστεί ο ένας από τους δυο, και μάλιστα αυτός που θεωρείται αυτό το πιο καλλιεργημένο, να δείχνει την ευρύτερη κατανόηση και ανοχή, έτσι ώστε να αποδέχεται τις ιδιομορφίες του χαρακτήρα του άλλου. Χωρίς να αποκλείει βέβαια ότι μπορεί να ζητήσει κανένας και ειδική βοήθεια, αυτό είναι λοιπόν. Πρέπει πάντως και οι δύο να μάθουν να ζητάνε συγγνώμη όταν έχουν φταίξει.
Έστω και κλωσιάζουν. Θα πιστεύω πω πολλέ φορέ έχουν αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Όπω το ότι είναι υποθετικό για κάθε κοινωνικά σύμφωνα. Και αυτό που θα προσπαθήσουμε να μην περάσει και στα παιδιά μα, δεν το λύνουμε μα και λίγο του. Επίση, το ότι είναι δυνατόν ο άλλο να εκμεταλλευτεί τη συγγνώμη για να κερδίσει το ρευστό του και ωφέλη. Δεν αρμόζει φυσικά να σκέφτεται κανεί έτσι μέσα στον άλλο. Όπω θα σκεφτόταν αν βρισκόταν μέσα σε ένα αγώνα σε έναν αντίπαλο στρατό τη επίση για επιχείρηση με του οργανιστέ του. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Και θα πούμε ίσω στη συνέχεια. Όμω θα ήθελα να αφήσω στο σημείο αυτό, λέγοντα ότι οι δύο γονεί αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η ανάπτυξη και η προσωπικότητα του παιδιού. Καμία προσπάθειά μα αγαπητή δεν θα έχει κανένα. Όταν έχουμε υπόψη μα όσα αναφέραμε. Επειδή ακριβώ είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το αύριο. Όταν υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο γονιών, με πνεύμα αλληλοβοήθεια, κατανόηση και αγάπη, αυτά είναι τα καλύτερα εχέγγυα για το έργο παιδιού. Μέσα στο κλίμα τη αρμονική συνεργασία βλασταίνει η αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητα, η ευτυχία, η αγάπη για τη ζωή του ανθρώπου, η ευτυχία. Αξίζει από κάθε άποψη, πιστεύω, να κάνουμε συνέχεια προσπάθειε για την βελτίωσή μα. Όχι μόνο για χάρη των παιδιών, αλλά και για χάρη δική μα και την ευτυχία τη οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ τη συζήτηση θα κάνω. Ελάτε μέσα, υπάρχουν καθίσματα εδώ μπροστά. Θα κάνω μία ανακοίνωση, δύο ανακοίνωσει που έχω εδώ γραμμένε. Για να μην τα ξαναπούμε πάλι. Καταρχήν, θα σα είπε και ίσω και η κυρία Μαρία Γενικόδερο ότι όσοι θέλουν να πάρουν τα πρακτικά του συνεδρίου που είχε γίνει τον Απρίλιο με θέμα ελληνική κοινωνία, παιδεία και εκκλησία στα πρώτα 22 με περίφημε εισηγήσει, πρέπει να δηλώσουμε και να προπληρώσουμε έμπειρα τι 2000 δραχμέ όσο έχουν καθοριστεί. Είναι λίγο πρακτικά, πάντα μα επιτρέψαν και πεζά αυτά που λέω τώρα. Το Σάββατο δεν το ερχόμενο. Θα γίνει η καθερωμένη κοπή επίταση βασιλόγητας του συλλόγου μας, της σχολής γονέων. Εδώ στην Αγία Τριάδα θα πρέπει να έχετε πάρει προσκλήσεις, όπου θα γίνουν και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες βέβαια των μελών ήταν μέχρι το Σάββατο, αλλά επειδή συμπήρχε αργία, με δικαίωμα μου ακόμη και σήμερα να θέλει κάποιος να λάβει μέρος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να φύγουμε εμείς οι παλιοί, αρκετά χρόνια μας έχετε ανοιχτεί από εδώ πάνω, να μπει νέο αίμα για να προχωρήσει σε νέες δεκαετίες η σχολή γονέων. Για άλλο θέλω να πω. Είχα σημειώσει. Τώρα βέβαια την επόμενη φορά τον Μπανούση, τον καθηγητή των εγκληματών που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, επειδή είχε ασχοληθεί και με τα θέματα πάρα πολύ της παιδείας. Και το θέμα της παιδείας έχει αναστατώσει τελευταία γονείς και παιδιά. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Θα μιλήσει με θέμα παιδεία και κοινωνία. Τι προεκτάσεις έχουν αυτά τα προβλήματα με όλα τα προγράμματα, διότι συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω θα γίνει και ένας πολύ βάσιμος διάλογος για τις απορίες τις οποίες έχετε. Θα παρακαλέσω τώρα να περάσουμε στο διάλογο για το πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας ανέπτυξε ο πατήρ Αντώνιος. Ακούω. Εγώ να πω να ξεκινήσω, Πάτερ Αντώνη, πολύ ωραία αυτά που λέτε με τις συνεργασίες των γονιών και τα λοιπά, αλλά πολλές φορές μέσα στα σπίτια υπάρχουν και παιχνιδιές και παιδί και γιαγιάδες και παππούδες και παρεμβαίνουν πολλές φορές τα θέματα των παιδιών, της αγωγής των παιδιών και μάλιστα πολλές φορές ό,τι προσπαθούν να κάνουν οι γονείς εν απουσία τους, μπορεί να το παράσουν οι παππούδες. Αλλά δεν υπάρχουν και καλύτεροι και πιο εμπιστοί άνθρωποι να αφήσει κανείς τα παιδιά του. Είναι πιο βουλική και αντίοδο και ζωή, καταλαβαίνω. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να, θέλει πολλές φορές. Σε αυτές Κύριε Ραβίνα, είπατε ότι μπορούν να κάνουν οι γονείς μερικές φορές το χαλάνε οι παππούδες. Μπορεί να το χαλάσουν. Μπορεί να είναι και το αντίθετο. Και το αντίθετο. Ότι δεν μπορούν να κάνουν γονείς, να το κάνουν οι παππούδες.
τους βάζω όλους την άνθρωπη τους παππούδες και τις γιαγιάδες, λες και δεν έχουν παίξει ποτέ ρόλο σημαντικό στην ελληνική οικογένεια. Όχι ότι τώρα είναι πεπιστήσεις. Δεν το λέω να πάρω το πρόβλημα. Είναι σημαντικά πράγματα. Σε παρακαλώ πολύ. Μα είστε και επίτιμος πρόεδρος εδώ. Σήμερα δεν λειτουργεί η γιαγιά της φωτούς μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν θα τους εξετάσω τώρα. Αλλά είναι η έλλειψη αυτή της παρουσίας του παππού και της γιαγιάς. Είναι φοβερή έλλειψη. Είναι καθοριστική, αρνητικά. Ο παππούς και η γιαγιά ήταν πάντα οι φορείς της παράδοσης. Και σήμερα που λείπει ο παππούς και η γιαγιά, δεν θα έπρεπε λοιπόν να το παρουσιάσετε έτσι, νομίζω, ότι τα χαλάνε οι παππούς και η γιαγιά. Μπορεί να είναι μερικές φορές. Σήμερα δεν έχουμε παππούδες και γιαγιάδες αμόρφωτες. Αλλά οι παππούδες και αυτοί και οι γιαγιάδες, νομίζω ότι μπορούν να παίξουν ένα καθοριστικό, σπουδαίο ρόλο μέσα στην οικογένεια. Αντί λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε πώς θα επαναφέρουμε τους φορείς την παραδόσεως μέσα στην οικογένεια. Μη λέμε ότι θα είναι και αρνητική παράδοση. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά όχι πάντα. Πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε τρόπο να επανασυνδέσουμε. Τους έχουμε νοικιάσει ή μη νοικιάσει. Πάμε στα σπίτια, τώρα το ονομάζουμε 20 ευκαιρίες και τέτοια. Καλά όλα υπέρνευε. Εγώ ζω το γεροκομείο της Μητροπόλεως και έζησα και 8 χρόνια δίπλα τους, το ξέρετε, μέχρι το χθες. Και άκουγα τους αναστεναγμούς των γιαγιάδων, γιατί έχουμε προς το παρόν μόνο γιαγιάδες, με παιδιά και τίποτα, καμία θαλπορή εξωγενής δεν μπορεί να αναπληρώσει τη θαλπορή των παιδιών. Λοιπόν, αυτά τα πρόσωπα δεν θα πρέπει να τα φέρουμε πάλι μέσα στην οικογένεια. Όπως υπάρχουν και περιπτώσεις, βέβαια, δεν τους αμπιστεύω ότι γίνονται μερικές φορές κακοί σύμβουλοι. Αλλά οι περισσότεροι παππούδες και περισσότεροι γιαγιάδες είναι φορείς σωστής παιδαγωγής ως το παιδιό. Έτσι πιστεύω. Και να μην μιλάμε ποτέ αποκλειστικά, απόλυτα. Απόλυτα δεν είπα. Εγώ έκανα απορία ξέπλωσα. Τελείως αυτό, τώρα να πω κάτι άλλο πατέρα. Έχει το όνομα Αντώνιος. Ο πατήρα, ο πόσο είχε την χαρά και την ευτυχία να τον γνωρίσει. Τον διαβάζω όμως από διάφορα βήματα συγγραφικά τη βιβλία που βγαίνουν και έχει μια πλούσια προσφορά σε αυτό το τομέα. Και ήρθα απόψε και πρώτη φορά και να τον ακούσω. Και χαίρομαι και τον ευχαριστώ. Αλλά το όνομα Αντώνιος μου θυμίζει ότι ο Άγιος Αντώνιος, παρότι ήταν όλα στην έρημο που υφέρει το όνομα. Ο Άγιος Αντώνιος μπορούσε να λύσει ζητήματα και συζύγων και των πάντων, ενώ δεν έζησε μέσα από αυτό, γιατί από πολύ νερό. Γιατί είχε το πνεύμα του Άγιου Πνεύμα μέσα. Έτσι λοιπόν και ο γέροντας εδώ, παρότι είναι γιορίτης, παρότι ασκείται στις κερασιές του Αγίου Όμου, όμως έχει πνεύμα Θεού και γι' αυτό όσα μας είπε υπόψη, νομίζω ότι πρέπει να τα υπογραμμίσουμε μέσα από τις εσείς. Που έχετε τον ευτυχή ρόλο των γονέων. Είστε στη δημιουργή Θεού και δεν είναι μόνο η βιολογική ανέλυξη των παιδιών μας και όπως είπε πολύ ωραία η νοητική να τους μορφώσουμε, αλλά χρειάζεται και τούτη μόρφωση, τούτη καρδιακή μόρφωση. Και όταν αυτά γίνονται και συμβαίνουν, έχουμε άριστα αποτελέσματα και στην καταγόγηση των παιδιών μας και τότε. Λοιπόν, θέλω να εκφράσω την χαρά μου ως επίσκοπος εδώ που απόψε πάτε εδώ για να μας τροφοδοτήσετε και μας κάνετε τον επικέσαμε έτσι. Μπορεί να μην μπορούμε να μιλήσουμε μέσα μας όμως με την ομιλία σας γίνανε διεργασίες πολίτικες. Έτσι το πιστεύω ότι εκφράζω όλα τα αισθήματα και να εκφράσω και την αντιμηνά μου της ευχαριστίας μου ως πνευματικός εδώ υπέρτης και προεξάρτητο για την παρουσία του Αντρώνου Σαντωνίου. Η σημείωσα δε του χρόνου πρώτα ο Θεός, να τον πάρω και εγώ στη λίστα των μιλητών της κάθε Κυριακή που κάνουμε στην ανάπτυξη της ομιλίας μας, να πει να μας μιλήσει και η Σύγκυνα το Ορίωνα. Συγγνώμη κύριε Αθηνά. Δεν έχουμε συγγνώμη με τον σεβασμό του Θεός.
προφανώς και βρίσκεται και πάμε. Περάσαμε τον επίπονα, οπότε θέλουμε και θέλουμε πολύ μέσα στην οικογένεια. Σαφώς. Αλλά δεν ακούσει και την επισημάνη κάποιο. Και να πω ότι είναι τόσο ενδιαφέρον το θέμα που δεν είναι να σηκωθεί κανείς πρώτη φορά να φύγει. Μέχρι και ο φωτορεπόρτερ, ο κ. Φαντασίας, ο οποίος πάντοτε είναι απασχολημένος με γάμους και τα λοιπά, τον είδε ότι καταφέρθηκε με τη σύζυγο, τον έχουμε και χορηγό στη σχολή κοντά, να παρακολουθήσει το θέμα. Συγγνώμη κύριε Πρινιά. Ναι. Είχε ξεκινήσει από 15 χρόνια και
μπροστά. Το παραδεχόμαστε, είναι πολύ ευχάριστο. Θα κέρδιζε ένα κομμάτι Ελληνόπουλα. Ναι, σε μεγάλο. Θα ήταν ή θέλανε ή δεν θέλανε, θα τα ακούγουν και γονείς, αλλά πιο πολύ ναι. Έκανα σχολικός επίτροπος στη Ξενικιά και τα παιδιά του σχολείου το είπα, δάσκαλε να έχουν 10 λεπτά να μιλήσουν τα παιδιά όταν τελειώσει. Την Κυριακή παιδιά, Ελληνόπουλα, όλοι στην εκκλησία. Εμείς δεν είχαμε έρθει στην Κατερίνη, είχαμε στον Κορινό, να πάρουμε μία εικόνα. Δεν έμεινε ούτε ένα παιδί να μην έρθει στο σχολείο, στην εκκλησία. Και μετά θα σας δώσουμε, λέω, θα είπα στο σχολείο, μία λεμονάδα για τη λειτουργία. Πορτοκαλάδες, σοκολάτες, οριστά από τις γονείς, εμείς με τις γονείς καφέ και από εκεί στα σπιτάκια. Όλο το χρόνο, 3 χρόνια, δεν έλειψε κανένα παιδί. Και τα παιδιά είναι να κερδίσανε. Όχι, δεν είναι όπως σας κάνω, δεν είναι σαν δεν είναι. Δεν είναι τοποθέτηση καλή, δεν είναι να μας πει. Ναι, αλλά τώρα είναι ένα σύγχρονο παιδιά μας. Θα πάμε για την εξουσία. Είναι ωραίο. Είναι διάφορα. Λοιπόν, τώρα, αλλά να αφήσουμε τις βοήθεις εδώ που έχουμε και τα παιδιά. Τι το χωρίζω να πούμε. Ναι. Υπάρχει άλλα ρωτήματα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και συγχρόνω να σας δώσω την ευκαιρία να κάνετε μια διευκρίνηση. Υπάρχουν μητέρες οι οποίες αναγκαστικά εργάζονται μόνο και μόνο για να μπορέσουν να συμπληρώσουν κάτι στο εισόδημα της οικογένειας. Οπότε και πάλι αναγκαστικά τα παιδιά αυτά πρέπει να κοιτάξουν κάποιες δαντάρες. Υπάρχει όμως και μια άλλη μερίδα από μητέρες, οι οποίες χωρίς να υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα, προτιμούν την ενασχόληση σαν μια λύση για να ξεφύγουν μέσα από τα οικιακά και από αυτό που από το κλείσιμο του σπιτιού θα μπορούσε να πει. Και πάλι όμως αναγκαστικά σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά καταλήγουν στις δαντάρες. Πόσο εγκληματικό είναι αυτό. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που λένε. Και έχω γνωρίσει μητέρες, οι οποίες πραγματικά αναγκάζονται να δουλεύουν για να ενισχύσουν τα παιδιά του σπιτιού, που σήμερα είναι μεγάλες επιχειρήσεις στις κοινωνίες και στις οικογένειες, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι και απέριπτες αυτές οι επιχειρήσεις. Διότι σήμερα, για παράδειγμα, το ξέρετε εσείς, οι παλαιότεροι, οι οποίοι όταν παλαιοπαιδευόντουσαν, είχαν ένα σέρμα χαιροπύρουνα μόνο εκεί. Σήμερα θέλουν να έχουν και σπίτι δικό τους, θέλουν να έχουν και σπίτι δικό τους, θέλουν να έχουν και νοικοκυριό εξ αρχής, εξ υπαρχής. Και που τους άλλοι και όλες οι γονείς. Και αμέσως μετά να θέλουν να εργάζονται και οι δύο, αμέσως να έχουν και εξοχικό κτλ. Εκεί γίνονται αυτά τα πράγματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλα θα γίνουν σε βάρος των παιδιών, να υποφέρουν τα παιδιά. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο, ένα τροχόσπιτο, περισσότερες διακοπές, περισσότερα μέσα, γιατί μόνο γι' αυτό. Άρα υπάρχει μια μεριά με οι ανάγκες της παιδιάς κοινωνίας, οι ανάγκες αυτές είναι ατέλειωτες. Πρέπει να υπάρχει σωστή ιεράρχηση από την παιδιά του κοινωνία. Και μήπως η παιδική ανάγκη πολλές φορές είναι το πρόσχημα του και το άλλο ότι. Γιατί? Για να είμαστε εκτός σπιτιού συνέχεια και να κερδίσουμε κάποια χρήματα. Θα πει φταίνε οι γυναίκες, θα σας πω αμέσως. Φταίνε εμείς όλοι μας. Φταίνε η καρδιά μας, φταίνε ο κράτος, φταίνε η πολιτεία, φταίνε και η εκκλησία ίσως, το να γίνει στην αναλογή. Γιατί? Είδατε πολλές φορές εσείς μια μητέρα να βρεθεί στην τηλεόραση και από κάποιον φορέα. Πόσες φορές το είδα το. Μια πολύ πυκνή μητέρα. Θα την πάρουμε να πούμε με 3 παιδιά, με 4 παιδιά, με 5 παιδιά. Αυτή η μητέρα είναι το καθήκον της. Πώς λοιπόν οι σημερινές μητέρες, έρχονται οι μητέρες στο διαδίκτυο και συζητάνε και μου λένε δεν αναγνωρίζεται λέει η κόρη μου. Αναγνωρίζεται μόνο λέει ότι σου παίρνει χρήματα σήμερα. Παίρνει χρήματα, ναι, προσφέρει. Ο ρόλο τη κυρία Ζαχάρη που λέει ότι είναι στο σπίτι με 3 παιδιά ενδεχομένω, με 4 παιδιά, που είναι το πιο σοβαρό πράγμα που μπορεί να κάνει κανένα. Εγώ που είμαι στο παιδικό κρύο και πολύ λάθος στο φίλιο που έχουμε οικογένειες, παιδιτές, που έχουν κάνει δεν έχω τι προσπάθεια να βάλουν τις μητέρες. Είναι πραγματικά ηρωίδες. Λοιπόν, και κανένας δεν το αναγνωρίζει αυτό το πράγμα. Και φταίνει και εσείς και δηλαδή και αυτοί δεν το αναγνωρίζουν. Λοιπόν, όταν δεν αναγνωρίζει το ρόλο της μητέρας, με τι κουράζει και αυτή λοιπόν μετά να καθίσει στο σπίτι.
Σου λέει, εγώ δεν είμαι άνθρωπο στην μια ζωή, είναι περιφερειακό. Καλύτερα να εργαστώ και όλα τα λεφτά και περισσότερα από τα διδάσκω να τα δίνω σε κάποιον άλλο. Όμω δεν λέω ότι διδάσκω, διδάσκω λεφτά. Η παρεξηγημένη λοιπόν νοοτροπία τη κοινωνία είναι αποτέλεσμα τα παιδιά τα οποία βάζουμε να είναι τα παιδιά τα οποία βλέπουμε. Και με σκιάζει το μια εφημερίδα που σκάζει να δει ειδική συνάντηση τη Ελλάδα που έγραφαν κάποιε μητέρε τη απόψη του για τα παιδιά πώ είναι τα παιδιά σήμερα, πώ είναι τα παιδιά, πώ είναι τα παιδιά, πώ είναι τα παιδιά, πώ είναι τα παιδιά, πώ είναι τα παιδιά. Όταν οι μητέρε δημοσιεύουν τα σπίτια, που θα έπρεπε να περιποδοτούμε αυτέ τι μητέρε, να τι πληρώνουμε βεβαίω, διότι εργάζονται και είναι μισθό. Πώ λέγαμε παλιότερα, είναι μισθό μισθό. Αυτό είναι ο πραγματικό κοινωνικό μισθό που να δείτε τι μητέρε. Ούτω ώστε να μην εργάζεται, δεν χρειάζεται να εργάζεται έξω, να εργάζεται πριν, αλλά πώ να το αφηθεί η κοινωνία αυτό το πράγμα. Και πώ να το δεχτούν και οι άντρε, ούτω ώστε να πούνε καλή κουβέντα στην κοινωνία. Γιατί μου λένε πολλέ φορέ οι γυναίκε που δεν θέλουν παιδιά, δεν είναι καλή κουβέντα για να του πούνε τα πράγματα. Είναι καλή κουβέντα να του πούνε ότι κουράστηκε σήμερα ω τώρα. Δεν τρώω, καθώ είναι λίγο η νέα στο σπίτι. Γυρνάει και δουλειά ο άλλο, του λέει καθώ είναι λίγο η νέα. Και αν σε πει να του δείξει ότι δεν καλώ είναι όλα έτυχε. Για πράγματα που θεωρούν τόσο αυτοκόρητα, δεν είναι. Αυτό που έζησε μόνο του μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να σου πει την κυρία Δελικά. Και εκεί δεν είναι όλα πολύ σωστά. Άλλη ερώτηση. Ναι. Να ξέρω εγώ τώρα που κάνω χέρι. Ναι, ορίστε. Ορίστε, κύριε. Αντώνη, δεν είπατε τίποτα για τις καινούργιες και μοντέρνες οικογένειες που είναι ένας γονιός. Τι συμβαίνει τότε, ή έχουμε παιδιά από δεύτερο γάμο που τα φέρνουν και οι μεν και οι δε. Τι σώοι οικογένειες μπορεί να είναι αυτές, ή το μοντέρνο του ιδίου φύλου να υιοθετούν πλέον καινούργια παιδιά, τους δίνεται η δυνατότητα από πλευράς πολιτείας. Τι αγωγή θα φέρουν, τι νέοι άνθρωποι θα βγουν στην κοινωνία. Και αυτό το βλέπουμε στα σχολιά μας τώρα που έχουμε πολλά προβλήματα. Καλά, το τελευταίο που είπατε είναι ότι ο Αγριό δεν συμβαίνει ακριβώ στι δικέ μα κοινωνίε, συμβαίνει στο εξωτερικό. Κανεί δεν ξέρει πότε θα γίνει. Είναι μονομονικέ οικογένειε που λέω. Αλλά οι οικογένειε που λειτουργούνται από την κοινωνία που έχουν ήδη διαλυθεί, αυτό θα έλεγα ότι είναι άλλο παράδοξο και είναι πραγματικότητα που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πλέον. Διότι δεν μπορεί να γίνει κανένα όμω. Γιατί μα λέει ότι οι χωρί τι να κάνουν. Αν είναι έτσι, δεν θα πρέπει να ξανακάνουν τη ζωή του, να το πω. Οπότε θα πρέπει να σηκώνουμε αυτό. Θα λύσουμε ένα μικρό. Να του βοηθήσουμε ώστε έστω πριν σήμερα να κάνουμε λίγο χρόνο, να δημιουργεί κάποια κοινωνία, να φέρει δηλαδή ο πατέρα στα παιδιά μα του, να φέρει την κυρία τη δουλειά μαζί τη και να βοηθήσει μια νέα οικογένεια. Και να κάνουμε μια δουλειά μαζί. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το ζήτημα είναι πώ βοηθάμε πλέον αυτού του γονεί, σε αυτήν την κοινωνία να συνεργαστούν σωστά και να μεταδώσουν οπαδά τα παιδιά στα πλαίσια του δυνατού. Και τα παιδιά που πρέπει να έχουν πάλι οικογένεια, αλλά και τα παιδιά τα οποία θα ζήσουν με διαφορετικέ συνθήκε και άμεσε συνθήκε μέσα στην κοινωνία του λοιπόν. Είναι μια από τα προβλήματα. Αυτό ίσω θα ήταν να το κείμενο μια ολόκληρη νέα διάλεξη που έχει προεκτάσει πολλέ. Εγώ θα ρωτήσω πάντα τον Ιωσήνιο, σαν γιατρό, σαν ψυχιατρό, και ψυχοθεραπευτή. Στα παιδιά, οι περιπτώσει που σα απασχολούν, τι παράπονα εκφράζουν κατά των γονέων για το θέμα τη αγωγή. Σα τα λένε ευθέω στα παιδιά, ιδίω οι έφηβοι, οι οποίοι έχουν αφαιρεθεί από το παράπονο, για να ξέρουμε τι είναι σαν εμεί, ποια είναι τα παράπονα συνήθω των παιδιών κατά των γονέων. Ναι, σίγουρα βέβαια, βεβαίω. Πολλέ φορέ κάτω από το γονεί και έπρεπε να δείχνει μια μα και πολλέ φορέ ο και γιατί είμαστε κάποιο του είδου, αλλά δεν είναι γιατί είμαστε ειδικοί, αν το δεύτερο εκείνο το οποίο πάσχουν τα παιδιά και πάσχουν τα γενικότερα στην κοινωνία μα σήμερα είναι το θέμα τη επικοινωνία. Και αυτό που θα καταλάβετε και εσεί, διότι αυτό είναι και παράδειγμα των συστήμων σήμερα. Δεν βλέπονται. Δεν βλέπονται πολύ, ναι, δεν είναι καλό. Και αυτό πιστεύω ένα πολύ σοβαρό λόγο και στο να διαλύονται σήμερα οι οικογένειε. Όταν δύο σπίτια δεν βλέπονται, δεν επικοινωνούν, τι σημαίνει. Ότι αμέσω με την παραδοτική ευκαιρία που θα δημιουργηθεί, ο ένα θα φύγει από εδώ και ο άλλο θα φύγει από εκεί. Να μην τα λέμε και να μην. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσουμε ένα σπίτι και μίλησα σήμερα για τη συνεργασία των δύο γονέων. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα νευρολογική σημασία αυτό. Και θα έπρεπε να δώσουν έμφαση οι γονεί και ιδιαίτερα σε αυτό το πράγμα. Αν βελτιωθεί η συνεργασία,
αν δεν βρεθεί επικοινωνία των δύο γονιών, αυτομάτω θα έλεγα όλα τα προβλήματα τη οικογένεια θα λυθούν. Διότι αυτό σημαίνει αυτόματα καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά, λιγότερα προβλήματα των παιδιών. Και σήμερα, φυσικά, οι παιδιά μα αισθάνονται αποξενωμένοι. Αισθάνονται ότι κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Κανεί δεν του καταλαβαίνει. Μα βεβαίω. Πώ ασχοληθεί κανεί με του νέου. Όταν εσεί είπατε ότι οι γονεί πηγαίνουν και ασχολούνται με δύο ή τρει σχέσει, είναι καθένα. Πότε θα πει έξι χρόνια, αυτό θα πάω για κάτι σπίτι κουρασμένο. Σύνολο γεγονό ότι η νοοτροπία των αυτοκινήτων σε παλιόν αυτή, που πολλέ φορέ παραδείγματο προεδρεί, έχουν ένα νέο παιδί στην εποχή και πλέον έχουμε ιδιαίτερα. Σύνολο το παιδί λέει, όχι σύνολο σύνολο λέει, σύνολο πάντω. Όχι εσύ, όχι εσύ. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί το αισθάνεται ω αγκαρία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι η σημασία να ασχοληθεί με το παιδί. Και τώρα που ανέφερα την ομολογία επέμβαση. Είναι πραγματική λέξη, το ξέρω πολύ σύντομα από όπου μιλάω. Αν πραγματικά αντιληφθούμε εμεί πόσο μεγάλη αξία έχει να ασχοληθεί με το παιδί, εκεί στην περίπτωση που ασχοληθεί με το παιδί, αλλάζει έστω στην οικογένεια σου, ξέρει όμω πόσο ρίσκει να δοκιμάσει τα επόμενα χρόνια. Έχω και μετά από την γονή που να καταλάβει, γιατί, γιατί ακριβώ δεν έδωσε σημασία στα πρώιμα του παιδιού, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα πρώτα 5-10 χρόνια του παιδιού τελείωσε για το παιδί. Από εκεί πέρα, ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε, θα προχωρήσει πλέον όλα. Άρα λοιπόν είναι το θέμα τη επικοινωνία των παιδιών να δώσουμε την αίσθηση ότι τα παιδιά δεν ασχολούμαστε με το παιδί, γιατί χρειαζόμαστε να μιλάμε. Πολλέ φορέ λέει ο δεν ξέρω γιατί είναι αφόρε το παιδί μου. Γιατί του λέω, έχει την εντύπωση ότι εγώ, όταν έχετε κάποιο του παιδιού μου, μιλάω συνέχεια. Το λέω σε παιδιά μου, εύκολο πράγμα είναι το να ακού. Το με του ποιου σπουδαίου πράγμα είναι το να μιλά. Το να ακού, να κάτσει και να ακού κάποιον, όχι να μιλάς. Άρα λοιπόν εσύ είσαι αγωγό, λίγο πιο μεγάλα να μπορείς να αφοβεραστείς τι θα ήθελε το παιδί να σου πει, να το ακούσεις. Μόνο που να το ακούσεις τελείωσε το παιδί, αποφύστηκε. Και θα έχεις τον χρόνο μετά να σκεφτείς πώς ενδεχομένως θα απαντήσεις το παιδί. Άρα λοιπόν, αν λίγο περισσότερο ακούμε τα παιδιά, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επιθετικό βήμα προς την κατεύθυνση του να εκλείψει την παιδιά του χάσμα της επικοινωνίας και να το καταλήξουμε σίγουρα μετά την καρδιά καλύτερα και να έχουμε λιγότερα προβλήματα. Συμβαίνει όμως. Ναι, αν μας το δώσω λόγο, μη σε μπορείτε να συμπληρώσουμε. Συμβαίνει όμως καμιά φορά. Παίρνουν μερικά καλές οικογένειες. Δηλαδή, επειδή τα μετοπιακά εξετάσει να επιμεληθήσαν λίγο, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με παιδιά για πολλά χρόνια, πάνω από 35 χρόνια περίπου. Και ιδίως εδώ στην περιφέρεια μας απασχολούν τελευταία και το θέμα των ναρκωτικών είναι ευξημένο. Και ένα άλλο θέμα του αλκοολισμού, το οποίο βέβαια δεν έχει διακομίσει στην επιφάνεια, έχει τρομακτικές διαστάσεις. Υποβόσει και εδώ το θέμα των παιδιών που κάνουν χρήση των οπλισματικών ποτών. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι είναι και μεγαλύτερο το θέμα των παιδικών. Καλούμε καμιά φορά του γονεί, αλλά κανεί έχει μια συγκροτημένη οικογένεια, βλέπει εκεί ο καλό ο γονεί, καμιά φορά είναι και εκπαιδευτική κτλ. Και λέμε εμεί κάνουμε τα πάντα. Και όμω το παιδί μα επηρεάζεται από άλλου εξωγήινου παραδείγματο οικογένειε, δηλαδή είτε από το σχολείο, από του μισομαθητέ, για τι παρέε κτλ. Και ό,τι πάμε να κάνουμε εμεί, μα το βάζουν οι άλλοι. Εσεί προφανώ έχετε τέτοια παιδιά έχουμε υπό την υπήρα των διαφόρων νοσιών και τα λοιπά, σας έρχονται. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, ένα παιδί το οποίο πιστεύω είναι συστηματικά στερημένο, αυτό το παιδί είναι και αν δεν έχει πέσει αναδοτικά, όταν είναι υποψήφιο θύμα των αναδοτικών, αλλά και των πολιτικών, των άσχημων παρεών και των διαρέσεων, καταστροφικών λατρεών κτλ. Θα πάρει του πια σε κάποιου που δεν το έχει καταλάβει. Σαν αγισμό. Δεν το έχει καταλάβει. Διότι το παιδί το οποίο είναι στερημένο, οποιοδήποτε άνθρωπο κατόπιν ασχοληθεί μαζί του και ενδιαφερθεί γι' αυτό, το παιδί δεν θα δώσει την ψυχή του. Γιατί αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα του λείπει. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο όλοι τον περιφερειακό μα είναι ένα μεγάλο. Εμεί οι μεγάλοι βλέπετε πόσο έντονα επηρεαζόμαστε όταν μα περιφερειακό, όταν κάποιο μα δώσει σημασία. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί που ζει μέσα σε μια οικογένεια ενδεχομένω και αισθάνεται, έστω και αν είναι αληθέ πάνω από το πράγμα, ότι οι γονεί του δεν του δίνουν τη σημασία που πρέπει. Ή που μερικέ φορέ υπάρχουν και άλλα παιδιά, οι παιδευμένοι ασχολούνται με ένα παιδί μόνο για δικού λόγου. Και το άλλο δεν ασχολούνται, ήθελε να μην ασχολούνται. Γι' αυτό είναι ότι θα πρέπει να έχουν λίγο πιο ανοιχτά τα αυτιά του για να αφοβεραστούν τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν στην οικογένεια. Μια κυρία ήθελε να ρωτήσει. Το σχεδίμος, ναι. Ναι, και δεν έχουν ίσως τόσο πολύ χρόνο
μουσική κλπ. Γυμναστήρια. Και λίγο τηλεόραση, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να τελειώνω όλα αυτά και λίγο τηλεόραση. Ναι, είπατε ότι είναι αμφιβολία. Δεν έχω μείνει πολύ χρόνο για εσείς και επαφή για να πει η κυρία. Όχι μόνο να το πάω. Κατάλαβα. Ποια είναι αυτή η πόλη σου?
κύριε Δελήλος, λέει, κάτσε παιδάκι μου, είναι ενώ κλείς τον μπαμπά σου. Και πετάει τον μπαμπά σου και λέει της μαμάς, άσχε το ρίγε να έχω να μαθαίνει. Μου κάθηκε το σοδρό και πετάει αν το παιδί να μαθαίνει. Πώς θα μάθει το παιδί Χριστιανία να το του μιλήσει το παιδί. Λοιπόν, θα έρθει να παιδιά σε μεγάλη ηλικία και μετά αρχίζουμε και παρακονιόμαστε γιατί το παιδί και το άλλο το παιδί. Και ειδωνόμαστε και ο Γιάστος ότι από δύο από τις τύπους μέσα από την κοιλιά της μάνα και ο Ασκιώτης την έγραψε ένα σωρό βιβλία, τα καταλαβαίνει δεν τα λέει. Και έτσι διαφορέψει μηνών το παιδί γράφει μέσα στη συνείδησή και στη υποσυνειδητότητα τι βλέπει στους γονείς. Βλέπεις τους γονείς να κάνουν την προσευχή τους, ας πούμε, από έξι μηνών το καταγράφει αυτό μέσα. Να τα ξέρουμε εμείς. Μας το λένε ειδικοί όμως. Λοιπόν, δεν μαθαίνει το. Άμα δεν βγούμε στο παιδί, άμα δεν κουραστούμε, άμα δεν μιλήσουμε μαζί του, άμα δεν τα ακούσουμε, το που είπαν, έστω να τα ακούσουμε, να είμαστε δίπλα του. Δεν πρέπει να δούμε έτσι, να κάνουμε καλύτερα. Χρειάζεται αγώνας. Και ο αγώνας θέλει θυσίες. Και η θυσίες είναι αγάπη. Κι αν μας δείτε η αγάπη, δεν κάνουμε τίποτα για οτιδήποτε. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αν πέντε, έχει μία κυρία ένα ερώτημα. Θα ήθελα να ρωτήσω, Πάτερ, κατά πόσο τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν στα προβλήματα μιας οικογένειας. Δηλαδή, θα ξέρουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, είτε του ζευγαριού, είτε οικονομικό, είτε οποιοδήποτε. Έτσι του δίνει την δυνατότητα και την ικανότητα να παλέψει τα πόδια του.
τότε είσαι πραγματικά καταλαβαίνοντας, τότε δημιουργείς την προσωπικότητα του παιδιού. Και συμπορείς και από το άσχημο, τη δυσκολία, το μικρό, εσύ να κάνεις λίγο. Για κάτι δηλαδή να πει το του να μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή του τα προβλήματά του. Αλλά όλα αυτά δεν θέλουν λίγο ψυχραιμία, θέλουν λίγο να κάνουν συγκαλώνες, θέλουν και μην θέλουν να κάνουν. Και βέβαια και η γνώση. Και αυτό που έλεγε ο κ. Ψωλή. Και μόνο η αυτοδιοίκηση που έγινε ένας γονιός, ότι αυτό το οποίο κάνει είναι σωστό, επειδή άκουσε, παιδιάσει, διαλέξει περισσότερες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στον ρόλο ενός σχολείου. Διότι πάσουμε και από αυτό, πάσουμε δηλαδή από τις ευθείες σήμερα. Κρίνουν τα παιδιά τα ισοπεδώνουν όλα, όταν δηλαδή ακούνε τον πατέρα του και την μητέρα του, όσο ακούνε αυτά τα οποία λένε στην τηλεόραση, το ίδιο να καταλαβαίνετε ότι είναι ακραία. Αυτά οφείλουν τα εγωγή να νόσουν. Πολύ ωραία. Ναι, ορίστε. Και εσείς, δύο ερωτήματα ακόμα έχουμε. Δεν θα ήθελα να κάνω άλλη ερώτηση. Απλώ θα ήθελα να ρωτήσω τον πατέρα Αντώνη και να εσάς, κύριε Δίνα, για μια άλλη μερίδα γονέων και παιδιών που υπάρχουν έξω στη διασπορά. Πρόσφατα γύρισα από την Γερμανία. Εκεί, σαν εκκλησιαστικός επίτροπος και βοηθός του ιερέα της ενορίας μας, χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα σαν βοηθός ενός κοινωνικού λειτουργού. Βρεθήκαμε μαζί με τον πατέρα Γεώργιο πάμε πολλές φορές σε γερμανικές φυλακές, οι οποίες είναι γεμάτες από Ελληνόπουλα, σε 20 επιχειρίες που είναι γεμάτα όλα αυτά τα ιδρύματα από παππούδες Έλληνες και γιαγιάδες Ελληνίδες, από πάμπλου τους Έλληνες μετανάστες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν δις καταθέσεις και δεν ξέρουν πόσα κινητά έχουν αγοράσει, αλλά τα παιδιά τους έχουν φτάσει σε σημείο να συζητάνε μόνο γερμανικά μόνο στο σπίτι, μεταξύ γονέων και παιδιών. Και όταν κάποια στιγμή, όχι, 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 και άλλα τραγικά πράγματα, και όταν κάποια στιγμή... Έχουμε πάρα πολλά στο λογικό μου και πολλές φορές και σε πίτια για την κουάλιντα. Λοιπόν, ποτέ από πολύ χρόνο. Τι να το κάνουμε, τι να το κάνουμε. Δηλαδή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή εδώ στην Ελλάδα οι πατέρες και οι ομιλητές, οι ελληνόφωνοι ομιλητές είναι περισσότεροι από ό,τι και ομιλητές σαν τον πατέρα Αντώνη και σαν και άλλοι ομιλητές που περάσαν εδώ από τη σχολή γονέων, είναι κάτι πιο σπάνιο και κάτι πιο πολύτιμο σε εκείνους τους χώρους. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον πατέρα Αντώνη και τον κάθε πατέρα. Θα το δούμε για παιδί, να το μετά. Εντάξει. Καλά, αυτό που έλεγα, να σας πω σωστό, θα πρέπει να είναι η θέση του να κάνει αυτό που να έχει λέει. Και εγώ σας πληρώνω ότι αυτό μόνο που μεγάλωσα πήγα πέρα με την κάρτα. Βέβαια, που μπορώ σε όλο τον κόσμο που ξέρω το κάνω, θα πρέπει να το μετά. Όμως, το μεγάλωσα λοιπόν να πω και το εξής, ότι έχω κάνει σχέδια μέσα στο Ιντερνετ, που έχω πάρει θέματα ψυχολογικά, αλλά και την ατόμια επικοινωνία online όλου του κόσμου. Και ήδη τη στιγμή επικοινωνώ, θα σα πω ότι υπάρχουν μερικά λειτουργήσει με τεχνολογία, μα δίνει την ατόμια αυτή, και τουλάχιστον σε κάποια περιορισμένα πλαίσια μπορούν κάποιοι άνθρωποι να βοηθηθούν. Είναι για το κάτι. Έχουμε ένα ερώτημα ακόμα. Δύο ερωτήματα. Εσείς και εσείς μας ρωτήσετε. Να είναι πιο αποτελεσματικός ο ρόλος των γονέων και εξοικονομικός και αποδοτικός, πρέπει στην κοινωνία να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα και από την πολιτεία ή από συλλόγους. Γιατί, καλά βέβαια, οι γονείς κάνουν το καθήκον, αλλά όταν το νέο βγαίνει έξω, εκεί επικρατεί άλλη λογική. Αυτά θέλουμε να λέμε. Είναι σαν εδώ που ήταν η καφετέρια του 1900 και εκεί πέραν τις κατευθύνσεις. Τώρα ευτυχώς έκλεισε. Μην διακινήσεις. Στο μεταξύ και κάτι άλλο συμπληρώσει και δεν τελείωσα. Παράδειγμα στον αθλητισμό που είναι σήμερα πολύ εγωιτευτική απασχόληση. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε. Γιατί λέει τόσα κλεψίματα και τα βάζει ως προσόν. Και λέει το μικρό, να που το κλέψιμο είναι καλό. Δεν ξέρω βέβαια τι άλλο όρο έπρεπε να επικρατήσει, αλλά πόρο να αντικαταστάσει. Ωραία, είναι πολύ λίγο. Καλή θέση. Και ο κύριος Αντώνης. Και τελειώνω. Ναι. Ήθελα να πω δύο λόγια, δεν άκουσα να είμαι σε μικρό. Είμαι σε μικρό αυτό, σε χαμηλό επίπεδο ένας άνθρωπος. Ήθελα να πω δηλαδή την γνώμη μου. Να πείτε λίγο με σε δεύτερη μέρα. Την γνώμη μου. Τα όσα αναφέραμε όλοι είναι
αδύνατο να επανέλθουν στη θέση τους, διότι δεν έχει κοινωνική μόρφωση ο γονός, ο καθένας δηλαδή που έχει αποκτήσει οικογένεια, δημιουργήσει οικογένεια, για να δώσει ανατροφή, αγώνια, σωστή δηλαδή, για να γίνει το παιδί τέλειο και να ξέρει που βαδίζει και τι πρέπει να κάνει. Κοινωνική ή επιστημονική μόρφωση εννοείται. Κοινωνική. Όχι επιστημονική. Όχι επιστημονική. Κοινωνική μόρφωση. Η συμπεριφορά δηλαδή πώς πρέπει να ξέρει να συμπεριφέρεται με τον συνάνθρωπό του. Διότι, πρώτον, εγώ έχω κάνει το κυριότερο, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο από εμάς. Ποιο είναι, μπορείτε να μου πείτε. Α, δεν είναι να το ομολογήσω εγώ. Είναι η ελευθερία. Είναι, συγκρίνει τίποτα η ελευθερία με τίποτα άλλο. Ούτε με πλούτη, ούτε με τίποτα. Αυτό το πράγμα ο άνθρωπος πώς μπορεί να το αποκτήσει. Με την κοινωνική μόρφωση. Με την κοινωνική μόρφωση. Όσο και αγώνα να κάνει ο γονέος, όταν δεν είναι προετοιμασμένος, ας υποθέσουμε, για να κάνει οικογένεια ο γονέος, και τα παιδιά ανήκαν να θα βγουν. Και θα θέλουν βοήθεια. Όχι από τον ίδιο, διότι αυτός τον εαυτό του δεν ικανοποίησε πρώτα για να μπορέσει να κάνει σωστά παιδιά. Σωστά παιδιά. Και θα θελήσει από άλλους. Συμπαράσταση. Ποιους θα πρωτοβοηθήσουν οι υπόλοιποι, ας υποθέσουμε. Ένα, δύο, πέντε, δέκα, δεν δείχνει. Και είναι ατελείωτα για την κοινωνία, όλοι δηλαδή. Είναι ατελείωτα. Γι' αυτό πρέπει, ας υποθέσουμε, ο κάθε άνθρωπος να αποκτήσει κοινωνική μόρφωση, να ξέρει τι πρέπει να κάνει για να πάρει την απόφαση αυτή, να ληφθεί η απόφαση στην ψυχή του, να πει ότι έχω την ικανότητα πλέον να κάνω το γένεια και να δημιουργήσω ή ένα ή δύο παιδιά παραδοσιακά όσο το αξιώσει ο Θεός. Νομίζω συμφωνείτε ο πατήρ. Ναι. Ακριβώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ναι, άλλο για πόψη και αυτό. Όχι, δεν είναι για πόψη, συγγνώμη. Θέλετε να κάνει και άλλη ερώτηση. Θα συμπληρώσω λίγο ακόμα. Α, ναι, ωραία. Το ποτέ τι κάνει, δεν κάνει ερώτηση. Λοιπόν, συγγνώμη, είμαι δύσκολο και το συντονιστή. Μέχρι και η κοινωνική μόρφωση πρέπει να είναι κάτω γονιός. Αυτό πρέπει πριν παντρευτεί, πριν γνωρίσει άτομα, ας υποθέσουμε, ο γονέος πρέπει να αποκτήσει κοινωνική μόρφωση για να ξέρει πώς να συμπεριφέρεται με τον σύντροφό του, να τον ικανοποιήσει, όχι σεξουαλικά, με συγχωρείτε δηλαδή. Πώς θα αποκτήσει κοινωνική μόρφωση, πώς. Πώς είπατε. Πώς θα αποκτήσει κοινωνική μόρφωση, πώς. Πώς θα αποκτήσει. Λοιπόν, ερώτηση κάνατε εσείς. Ερώτηση πέρα. Χρηματικά εσείς που προσφέρετε, εγώ ουσιαστικά θα σας το προσφέρω. Για να καταλήξω στον ίδιο παρονομαστή. Και αν δεν αδιαφορέσετε αυτό που σας λέω, έπεται ότι υπάρχει δαίμονας μέσα σας. Με συγχωρείτε δηλαδή. Υπάρχει απαλληλό πνεύμα. Όχι να δείτε αργαρίσμα σας. Εγώ με παραπολύ με τον συνάδελφο. Θα παρακαλέσω θερμά να σταματήσουμε εδώ. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πατέρα Αντώνιο,